Επιστροφή στο Δελτίο και θα ανοίξουμε τη συζήτηση γύρω από τον αθλητισμό σε μια φόλιστη συνέντευξη του Υφυπουργού Αθλητισμού κυρίου Λευτέρη Αυγενάκη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Μαζί βεβαίως στη συζήτηση και ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος Κρήτη TV, ο καλός συνάδελφος και πολύ έμπειρος, ο Μανώλης Σοπαρδαλαχάρης. Καλησπέρα, καλησπέρα, Μανώλη, καλώς ορίσατε και εσύ. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα που φαντάζομαι σας τίθεται συλλήβδινα από συναδέλφους αλλά και από απλούς πολίτες. Μιλάμε για τον αθλητισμό στην εποχή του κορονοϊού. Και η κατάσταση σίγουρα έχει επηρεαστεί όπως έχει επηρεάσει όλους τους τομείς της ελληνικής πραγματικότητας. Έχουμε όμως και πολλές αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών, κυρίως στο μπάσκετ. Έχουμε το παράδειγμα του Ρεθύμνου που φαίνεται ότι αποχωρεί και του χρόνου θα πέσει στο τοπικό. Είναι μια μεγάλη απώλεια. Θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσετε όλα αυτά τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην ελληνική αθλητική πραγματικότητα στην εποχή του COVID-19. Όταν ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο του αθλητισμού με εντολή του Πρωθυπουργού μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν φανταζόμουν, ας πούμε, ότι θα ήμουν ο υπουργός που θα τύχαν της αναβολής των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ήμουν υπουργός αθλητισμού που θα έπαιρνε αποφάσεις να κλείσουν αθλητικές εγκαταστάσεις και όχι να αναλάβουμε μεγάλες διοργανώσεις όπως ήταν αρχικός μας στόχος. Δεν φανταζόμουν ποτέ να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε παρέα με την επιστημονική κοινότητα, τους γιατρούς, για το πώς θα ξεκινήσουμε σιγά-σιγά με ασφάλεια προπονήσεις και μετέπειτα αθλητικές διοργανώσεις. Είναι πολλά νέα δεδομένα. Και βέβαια η οικονομική ζημία που έχει υποστεί ο αθλητισμός συνολικά είναι εξαιρετικά μεγάλος. Γι' αυτό και δώσαμε βάρος και συνεχίζουμε τις προσπάθειες αυτές. Δεν έχουν τελειώσει. Έχουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες που φαντάζομαι θα έχουμε το χρόνο να το πούμε στη συνέχεια. Πέρα από το δίχτυ προστασίας που άπλωσε η κυβέρνηση συνολικά για τον επιχειρηματικό κόσμο και ειδικά για την αθλητική οικογένεια, που αυτό αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή. Ήταν στις πρώτες εξαγγελίες, θυμίζω, η στήριξη των εργαζομένων, απασχολουμένων έμεσα και άμεσα με τον αθλητισμό και με τις αθλητικές δομές της χώρας μας. Και αυτό αξιοποιήθηκε σε μέγιστο βαθμό και είχε ένα μεγάλο αντίκτυπο σε εκατομμύρια για τον κουρβανά του Υπουργείου Οικονομικών. Βεβαίως, κατανεμήθηκε η κρατική επιχορήγηση με αξιοκρατία και με διαφάνεια στις ομοσπονδίες τις αθλητικές. Και βέβαια, ακολουθούν και μια σειρά άλλες πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά απευθείας τον αεραστεχνικό αθλητισμό, χωρίς ενδιάμεσους, από την πολιτεία, που θα ανακοινωθεί πρώτα ο Θεός στις επόμενες μέρες, υπολογίζουμε. Και βέβαια μια σειρά από ενέργειες σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, όπου και αναμένουμε από την Επίτροπο. Ναι, θέλω να σας πω ότι είναι μια σειρά ενεργειών που όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και προσωπικά το γνωρίζω. Η ζημία που έχει υποστεί η αγορά συνολικά, και ειδικότερο ο αθλητισμός που επηρεάζεται δηλαδή, είναι μεγάλη. Γι' αυτό το λόγο και θα έχουμε πολλές αναπροσαρμογές. Δηλαδή, αυτό... ήδη στην Κρήτη, αυτό το παράδειγμα που σας έφερα για την ομάδα μπάσκετ του Ρεθύμνου, ναι, είναι μια μεγάλη απώλεια. Γιατί είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος στα κορυφαία σαλόνια του μπάσκετ της Κρήτης. Καταρχήν θέλω να πω δημόσια ότι τον Κωστή τον Ζομπανάκη τον εκτιμώ βαθύτατα. Είναι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας, ένας Έλληνας που με μια κουλτούρα αμερικάνικη έχει έρθει εδώ πέρα πραγματικά με αγάπη και πάθος για τον μπάσκετ. Προσέξτε, δεν λειτουργεί επιχειρηματικά στον χώρο του μπάσκετ. Όχι, έχει άλλες δραστηριότητες και το μπάσκετ είναι η αγάπη του, είναι το πάθος του και αυτό άλλωστε του φαίνεται. Μπορεί κάτι να αλλάξει ως προς αυτό, επειδή δεν υπάρχει μια αγωνία από την πλευρά. Και μόνο με 50 ακόμα και κατάφερε σε λίγο χρόνο να φτιάξει μια ομάδα πρότυπο στο Ρέχνο, που βεβαίως αγκαλιάστηκε από όλη την Κρήτη. Το παράδειγμα του Κωστή του Ζομπανάκη θα θέλαμε να το ακολουθήσουν και άλλοι επιχειρηματίες. Από εκεί και πέρα έχουμε αυτές τις εξελίξεις που εκτιμώ ότι με την βοήθεια όλων των παραγόντων που πραγματικά αγαπούν, μια συναφερθήκαμε για τον μπάσκετ, το χώρο αυτό του μπάσκετ, τον μπασκετικό χώρο. Ο ιδιοκτήτη τη ΚΑΕΠ, ο Κυριάκος, τεράστια. Είναι μια ιστορική, είναι ιστορικότατη ομάδα, μια μεγάλη ομάδα, πρωτοπόρος που αυτή τη στιγμή και αυτή φαίνεται να περνά. Θα ξεκινήσει και σε άλλες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ, στον Ήφα, στο Λίμνο. Έχουμε μεγάλες αλλαγές. Αλήθεια είναι αυτό. Και όχι μόνο στο μπάσκετ. Μιλάμε στο μπάσκετ, επειδή εκεί φαίνεται ότι υπάρχει πιο έντονο το πρόβλημα. Και στο handball και στο βόλι έχουμε ζητήματα. Συνολικά ο αθλητισμός έχει υπέρνα μια κρίση. Είναι βέβαιο ότι η κρίση οικονομική χτυπά στο μετώπιση και τον αθλητισμό. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό που θα το συζητήσουμε μπροστά μας. Ελπίζουμε με μια, θα έλεγα, σειρά ενεργειών και κυρίως με μια νυφαλιότητα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, το οποίο φαίνεται να ξεκινάει ένα τσουνάμι νέων δεδομένων στον χώρο του αθλητισμού. Κύριε Αυγενάκη, να πιάσουμε ένα από τα θέματα, μια και υπάρχουν θέματα που απασχολούν και την τοπική κοινωνία. Υποδομές στα αθλητικά έργα. Γίνεται αυτή την περίοδο έργα στο στάδιο Ελευθερίας, αλλαγή του Ταρτάν. Πρέπει να πω γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι ένα. να κάνω την ερώτηση. Βέβαια. Ακουμπήσατε μια ευαίσθητη χορδή. Τώρα γίνεται το στάδιο ελευθερίας. Γίνονται κάποιες εργασίες στο στάδιο ελευθερίας. Αν και εκεί υπάρχουν κάποια παράπονα ότι η εποχή ήταν κακή, γιατί κάποιοι αθλητές που ετοιμάζονταν για τις πανελλήνιες εξετάσεις έδιναν αθλήματα, αναγκάστηκαν να αλλάξουν το πρόγραμμά τους. Είναι και πιεσμένες. Χάθηκε πολύτιμο διάστημα λόγω κορονοϊού για αυτά τα παιδιά. Άρα αναγκάζονται να τρέξουν για να προλάβουν, μετακομίζουν στον Παγκρίτιο. Και μιλάμε και για τον Παγκρίτιο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το σκέπαστρο. Η εθνική ομάδα και οι εθνικές ομάδες ήταν να έρθουν στο Ηράκλειο. Δεν έρχονται στο Ηράκλειο λόγω του στέγαστρου. Τεράστιο θέμα. Να ξεκινήσουμε από το στέγαστρο. Ασφαλώς. Το στέγαστρο λοιπόν είναι θέμα Δήμου Ηρακλείου. Το Υπουργείο Αθλητισμού, επειδή το διαβάζω κιόλας, το γράφετε, δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, αλλά. Επαναλαμβάνω. Το στέγαστρο στο Παγκρίτιο στάδιο είναι εξ ολοκλήρου αρμοδιότητα του Δήμου Ηρακλείου, όπου έχουμε συνεργασία. Και προσπαθώ και εγώ με τη δικιά μου, από τη δικιά μου πλευρά να βοηθήσω στην ορίμανση των μελετών. Άρα, πιστώνεται ένα λάθος χειρισμό του Δήμου του Ηρακλείου ως προς αυτό το θέμα. Είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται από τη Δημοτική Αρχή, διότι έχετε την ευθύνη, ως γνωστόν, το Παγκρίτιο στάδιο έχει περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Έχουμε κι εμείς βάλει την πλάτη ώστε να μπορέσουμε να οριμάσουμε γρηγορότερα τις μελέτες αυτές και να βοηθήσουμε και οικονομικά που απαιτηθεί για το θέμα του στεγάστρου. Πάμε παρακάτω. Μας ενδιαφέρει πολύ τον Παγκρίτιο στάδιο. Ναι, αλλά έχουμε εξασφάλιση πόρων. Ναι. Και είπα και επιπλέον ότι άλλο απαιτηθεί. Επιπλέον ότι απαιτηθεί, γιατί έχουν εξασφαλιστεί χρήματα από την περιφέρεια, ένα μέρος. Και φυσικά το στέγαστρο που έχουμε ήδη κάνει μια συζήτηση με την ΕΦΑ. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε και εμείς. Χάνονται όμως πολύτιμες διοργανώσεις. Ναι, τώρα με συγχωρείτε. Δεν είμαι ούτε δήμαρχος ούτε αντίδημαρχος του Ηρακλείου. Είστε όμως υφυπουργός του αθλητισμού και μάλιστα γι' αυτό το λόγο, νομίζω ότι το απάντησα σε αυτό. Ποιανού αρμοδιότητα είναι. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι που αναφερθήκατε, το στάδιο ελευθερίας. Χαίρομαι πάρα πολύ, όπου μετά από 34 χρόνια, και σε αυτό πρέπει να σταθείτε περισσότερο, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, και βεβαίως και λιγότερο στο τι εντάσει υπάρχουν, που είναι βέβαιο ότι όταν ένα έργο δημιουργεί μια αναστάτωση. Το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ένα έργο δημιουργεί μια προσωρινή αναστάτωση για να έχουμε στη συνέχεια μια απόλαυση και μια ικανοποίηση από το αποτέλεσμα. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα έργο το οποίο μισού εκατομμυρίου εξελίσσεται. Έχει ήδη παραγγελθεί ο Τάπητας, οπότε θα έρθει πιστεύω τις επόμενες ημέρες. Θα κατέβει και κλιμάκιο τεχνικό της υπηρεσίας μας τέλος επόμενης εβδομάδας, πρώτο Θεός. Αλλά παράλληλα με το έργο του Τάπητα, η διοίκηση του ΕΑΚΙ και ο Λευτέρης Ζομπανάκης που είναι πρόεδρος έχουν δρομολήσει μια σειρά άλλων εργασιών. Όπως για παράδειγμα με τη χορηγία τουριστικών επιχειρηματιών που τους ευχαριστούμε θερμότατα με πρωτοβουλία του Μιχάλη του Βλατάκη. Δίνουν χρήματα και θα ξεκινήσουν μια σειρά από εργασίες. Βαψίματα, επισκευές, τα κτίρια μέσα σε air conditioning κτλ. Θα γίνει μια σειρά εργασίες στα γηπεδάκια τα οποία έχουμε μέσα στο χώρο. Και με τον αριθμό των προσλήψεων που θα έχουμε μέσα από τα προγράμματα του ΕΑΔ, ένα μέρος του δυναμικού θα αφιερωθεί έτσι ώστε το στάδιο ελευθερίας στη Χανιόπορτα να είναι ένα στολίδι. Και θυμηθείτε το αυτό σε ελάχιστο χρόνο. Καταρχήν, κύριε Υπουργέ, ένα στολίδι σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας μας. Επειδή είμαστε σε δελτίο ειδήσεων, πρέπει να τρέξουμε τη συζήτηση. Καταλαβαίνω και ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Και βέβαια η καθυστέρηση των 2,5 μηνών περίπου ήταν διότι λόγω κορονοϊού, ως γνωστόν, σχεδόν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες πήγαιναν με ρυθμό αργό. Μόλις λάβαμε την έγκριση από την αρχαιολογική υπηρεσία σε τοπικό επίπεδο, μετά ακριβώς από μια εβδομάδα ξεκίνησε το έργο. Ακριβώς λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε, κύριε Υπουργέ, ότι πολλές φορές υπάρχουν και τα κονδύλια ή δεν υπάρχουν τα κονδύλια. Έχουμε και το κονδυτήριο. Για τα κονδύλια έχω την ευθύνη. Γνωρίζουμε ότι από την προηγούμενη κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας είχε γράψει ένα ποσό 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, όσον αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι γίνεται με αυτό το χρηματικό ποσό? Ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει μερικά εκατομμύρια, θυμάστε καλά, από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Τα θυμάστε? Πόσα εκατομμύρια μοίραζε. Αλλά στον αέρα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να μην δίνω σημασία σε αυτά που μοίρασε προφορικά, διότι άρα κοπανιστό μοίραζε. Άρα δηλαδή δεν υπάρχουν. Να θυμηθούμε αυτά τα πόσα ήταν τα εκατομμύρια που μοίρασε προεκλογικά ο κύριος Τσίπρας στις ομάδες της πρώτης, της Λίγκα 1, Λίγκα 2, Football League, τα λεγόμενα τηλεοπτικά. Ήταν περίπου στα 60-70 εκατομμύρια αθλητικά. Συν τα υπόλοιπα που μοίρασε σε άλλα αθλήματα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μοίρασε χρήματα. Άρα κοπανιστό μοίρασε, όχι χρήματα. Ναι, όχι, μοιράστηκαν υποσχέσεις. Έγινε μία αναδιάρθρωση. Εμείς λοιπόν, επειδή είμαστε κυβέρνηση και κύριε σωστά όπως... Μιλάμε όμως για χρήματα που είναι στο κρατικό προϋπολογισμό, είναι γεγραμμένο. Όχι, δεν είναι έτσι, σας παρακαλώ. Τώρα πιστεύω να γνωρίζουμε καλύτερα. Ό,τι μοίρασε στον αέρα προφορικά, ας πάνε να τα αναζητήσει. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να δεσμευόμαστε και να υλοποιούμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα του στεγάστρου στο Παγκρίτιο. Δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Προσπαθώ. Σας απάντησα. Ολοκληρώνεται η μελέτη για να γίνει η δημοπράτηση. Ναι. Ό,τι άλλο απαιτηθεί, το Υπουργείο Διεθνισμού είναι εδώ. Δεν έφυγε και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Δεν έχουμε καταλάβει όμως, υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ένα μέρος χρημάτων που μου διαφεύγει το ακριβές νούμερο είναι δεσμευμένο και υπάρχει. Εξού και ότι η μελέτη οριμάσει και προχωράει για δημοπράτηση. Είναι 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Και πέρα. Έχω ήδη και μια δέσμευση από τη FIFA UEFA ότι θα δώσει ένα ποσό του 1 εκατομμυρίου. Ωστόσο όμως υπάρχει και το πουδέο του Υπουργείου Αθλητισμού να βάλει πλάτη όπου απαιτεί για να γίνει το έργο σωστά και το συντομότερο δυνατόν. Που όμως θα ήθελα να έχει γίνει από χθες, όχι αύριο. Υπάρχει μπροστά και αυτό που ο φάκελος για το Europa Conference League. Σωστότατα. Άρα λοιπόν διπλά μας ενδιαφέρει. Ναι, μισό λεπτό. Μανώλη, μισό λεπτό. Επειδή χρησιμοποιήσατε τη φράση αέρας κοπανιστός. Από πλευράς Τσίπρα. Μισό λεπτό. Τώρα όμως μας λέτε ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Σας ανέφερα. Για τη δημοπράτηση του έργου και ό,τι άλλο επιπλέον απαιτηθεί, το επιπλέον που θα απαιτηθεί, εδώ είμαστε. Δεν φύγαμε. Εδώ είμαστε και θέλουμε να βοηθήσουμε και είναι βέβαιο το παγκρίτιο στάδιο πρέπει να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση. Δηλαδή σε αυτή την κατάσταση που το απολαύσαμε όλοι μας στις χρυσές εποχές του 2004. Και αυτό το αφισβητεί κανείς. Το θέλουμε δηλαδή και ως κυβέρνηση δεν είναι μονάχα το παγκρίτιο. Είναι μια σειρά αθλητικών εγκαταστάσεων για τις οποίες γίνεται σοβαρότατη δουλειά. Δεν με ρωτήσετε όμως για το κολυμπητήριο. Αλήθεια, σας ενδιαφέρει. Πάντως μας ενδιαφέρει και αυτό. Είναι μέσα στο πλαίσιο. Όχι, δεν είναι, μην το υποτιμούμε. Είναι ένα κολυμπητήριο το οποίο εξυπηρετεί εκατοντάδες παιδάκια, εκατοντάδες αθλητές. Είναι το λίντο το οποίο ολοκληρώθηκε η δημοπρασία. Για το κολυμβητήριο εντάσσουμε στο ΠΟΥΔΕ, το ΧΕΠΑΣΤΡΟ, που είναι μια μεγάλη επένδυση για να λειτουργεί σωστά και με μεγάλη οικονομική, ενεργειακή οικονομία. Το μηχανολογικό εξοπλισμό, που δεν έχει αλλάχτεί από τότε που κατασκευάστηκε παρετώντας το κολυμβητήριο και λειτουργεί. Είναι προχωρά, οριμάσει και άμεσα, δηλαδή μιλάμε σε εβδομάδες, έχουμε τη δημοπράτηση αντικατάσταση και του μηχανολογικού εξοπλισμού και βεβαίως. Θα έχουμε και δύο καινούργια γηπεδάκια πίσω από το Λίντο, σε εγκαταστάσεις του ΕΑΚΙ, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και μια μικρή πισίνα μπροστά. Κύριε, για να υπάρχει ένας χώρος σοβαρός, ασφαλής και σύγχρονος. Συν της άλλης, έχουμε προχωρήσει με τη Δημοτική Αρχή την αναζήτηση και εντοπίστηκε ένας χώρος στον Άι Γιάννη για τη δημιουργία ενός κλειστού μεγάλου κολυμπητηρίου. Κύριε Υπουργέ, να πάμε σε ένα θέμα που πραγματικά καίει και έχει προκαλέσει έτσι και ένα προβληματισμό, μια αγανάκτηση και βεβαίως αναφέρομαι στο κομμάτι του Μητρώου των Αθλητικών Σωματείων. Η ουσία βεβαίως δεν αμφισβητείται, υπάρχει όμως μια αγανάκτηση, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός ότι αυτή τη στιγμή, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, τα σωματεία πρέπει να τρέξουν με μια σειρά από χαρτιά για να δρομολογηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και βεβαίως, την ίδια στιγμή, τα οικονομικά τους είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι το θέμα, γιατί μιλάμε για τον τοπικό ερασιτεχνικό αθλητισμό. Αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν συμμερίζομαι τον τίτλο αγανάκτηση. Ας μην χρησιμοποιούμε μεγάλες κουβέντες. Πολύ μεγάλες κουβέντες και βαριές. Γιατί δεν έχετε δεχτεί παράπονο. Παρακαλώ, να απαντήσω. Για την αγανάκτηση ήμουν στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΗ. Και εγώ έχω εικόνα. Δεν είναι. Μισό λεπτό. Επιτρέψτε να απαντήσω. Κύριε Υπουργέ, να ακούσουμε. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με ρωτάτε κάτι. Μόνος σας είστε. Με ρωτάτε κάτι, να απαντήσω. Βγάλω μισή κουβέντα και 15 δεξιά και αριστερά και είστε και δύο. Υπήρξε αγανάκτηση. Ένα. Τώρα εντάξει, επειδή ξέρω ποιο υπάρχει, γιατί του αγανάκτηση υπάρχει, επιτρέψτε να έχω και εγώ εικόνα. Δεν έχει εικόνα μόνο όσοι είναι εκεί πέρα, ήταν και αυτοί που δεν ήταν εκεί πέρα. Ξέρετε τι μου έλεγε ο πατέρα μου όταν ξεκίνησε να πολιτεύουμε για πρώτη φορά. Ξέρετε τι μου λέει ο πατέρας μου. Μιλάω να σου πούμε, Λευτέρη, παιδί μου. Θα ακούς με τη φωνή την ήρεμη, τη σιωπηλή, τους εκατοντάδες ανθρώπους που σιωπηλά και ήρεμα και νοικοκυρεμένα δουλεύουν και δεν προλαβαίνουν να κάνουν, να φασαριώζικα, να κινηθούν, να κάνουν, να δείξουν. Σαν και αυτούς, σαν και την οικογένεια τη δικιά μας, υπάρχουν εκατοντάδες. Και τελικά απεδείχθη αυτό. Εντάξει, όμως τώρα υπάρχει μια πολύ έντονη δυσαρέσκεια. Και ο συνάδελφος ήταν μέσα στην Γενική Συνέλευση, στη διαδικασία. Όχι, γιατί προσπαθείτε να υποβαθμίσετε κάτι που αφορά τον ερασιτεχνικό τοπικό αθλητισμό. Δεν ενδιαφέρεστε περισσότερο από μένα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Νομίζω ότι όλοι ενδιαφερόμαστε για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Επειδή λοιπόν ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αποτελεί τη ραχοκοκαλιά, τη βάση της πυραμίδας της αθλητικής, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Είπαμε το εξής πολύ απλό που το έχουν πει όλοι, αλλά κανείς δεν έχει τα κότσια να το κάνει. Και δεν έχει τα κότσια να το κάνει διότι χαλάμε ισορροπίες. Ή πιο σωστά, νοικοκυρεύουμε έναν χώρο που για πολλά χρόνια λειτουργούσε έτσι άναρχα. Φαντάζομαι και εσείς συμφωνείτε. Με το νοικοκύρεμα δεν διαφωνεί κανείς. Ωραία, επειδή δεν διαφωνείτε. Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Τώρα δεν είναι αυτή η κουβέντα όμως. Με συγχωρείτε κύριε Παρθαλακάκη, δεν είναι πρώτη φορά που κάθομαι σε πάνελ. Ωραία, δεν είπε κανείς ότι διαφωνεί στο κοινό. Καταρχήν, κύριε Υπουργέ, δεν είναι πάνελ, είστε μόνος με δύο δημοσιογράφους που με ρωτάω μια άλλο. Απαντώ λοιπόν. Σε ό,τι αφορά το Μητρό. Το Μητρό πρέπει να γίνει ή όχι, βεβαίως. Είναι υποχρεωμένος κάποιος να γραφτεί. Είναι υποχρεωμένος. Όχι. Υπάρχει deadline που θα τους πετάξει όλους απ' έξω. Όχι. Απλουστεύτηκαν και οι διαδικασίες. Ναι. Πρέπει να ξέρουμε. Δεν δόθηκε όμως έτσι. Μισό λεπτό, ρε παιδί μου τώρα. Υπάρχουν. Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Δεν ξέρετε εσείς. Ναι, δεν ξέρω εγώ, ξέρετε εσείς. Τα σωματεία βράζουν. Δεν δόθηκε ωραία, έτσι. Ωραία, να βράζουν. Επειδή βράζουν λοιπόν, αλλά ξέρω και 14 άλλους που δεν βράζουν, απέναντίως πήγαν και ξέρετε τον αριθμό των αθλητικών σωματείων που έχουν προεγγραφεί και έχουν ακολουθήσει το δρόμο το σωστό στον νομό Ηρακλείου. Έχει δοθεί στον νομό Ηρακλείου. Ξέρετε. Έχει δοθεί συνολικά ένας αριθμός 4,5-5 στον νομό Ηρακλείου, ξέρετε τι γίνεται. Σας πληροφορώ ότι έχουν ακολουθήσει το δρόμο της προεγγραφής, όπως δηλαδή γίνεται σε όλη την Ελλάδα, πολύ νοικοκυρεμένα άνω των 80 συνολικά. Ερασιτεχνικών σωματείων. Και συνεχίζουν αυτά. Ειδικά δεν από με την αποστολή. Από πόσα είναι. Γιατί ξέρετε πόσα είναι. Ξέρετε πόσα είναι. Εγώ δεν ξέρω. Εσείς το υπουργός. Εγώ δεν ξέρω. Αν δεν ξέρουμε. Α, σωστά. Πολύ σωστά. Είμαι υπουργός αθλητισμού και ξέρω ότι έχουμε μόνο 48 αθλητικές ομοσπονδίες. Δεν ξέρει κανένας υπουργός. Δεν ήξερε μέχρι σήμερα ούτε εγώ. Πόσα ερασιτεχνικά σωματεία έχουμε. Μισό λεπτό. Οι ομοσπονδίες. Δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Σας πληροφορώ. Δεν ξέρουν. Μισό λεπτό. Νοικοκύρεμα σε μια χαρτογράφητη διαδικασία, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως, ναι. Ναι, σαν υπουργός αθλητισμού όμως, σαν ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού, δεν οφείλετε να γνωρίζετε σωστά ποια είναι η πραγματικότητα των ερασιτεχνικών σωματείων στο Ηράκλειο? Δηλαδή, τι μας λέτε τώρα. Αγαπητέ κύριε Δασκαλάκη, επειδή καταλαβαίνω. Μισό λεπτό, παιδιά. Επειδή καταλαβαίνω την ταξίδα την οποία ακολουθείτε και δεν μ' αρέσει. Ποια διδαχή ακολουθούμε. Λοιπόν, θα απαντήσω. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Υποδείξεις στον τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή η συνέντευξη θα κάνετε. Εγώ συντονίζω τη συζήτηση. Λοιπόν, απαντώ. Πρώτον. Και δεύτερον, σας κάνουμε ερωτήσεις. Εσείς δεν αφήνετε να μπορείτε να αφήνετε τον χρόνο να απαντήσω. Πάρτε τον χρόνο σας. Ωραία. Παρακαλώ πολύ, με διακόψτε όμως. Ναι. Μάλιστα. Ως Υπουργός Αθλητισμού και εγώ και όλοι οι προηγούμενοι δεν γνωρίζουμε πόσα είναι τα ερασιτεχνικά σωματεία στη χώρα μας. Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζει κανένας. Δεν γνωρίζουμε πόσοι είναι οι προπονητές. Δεν γνωρίζουμε πόσοι είναι οι αθλητές. Πόσοι έχουν δελτία. Δεν το γνωρίζουμε. Δεν με διακόπτετε. Μα μισό λεπτό. Όχι, δεν υπάρχει μισό λεπτό. Θέλετε να κάνετε μονόλογο. Με ρωτήσατε. Θα σας απαντήσω. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο. Θα κάνουμε και ερωτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο. Ναι, θα παίρνετε τις απαντήσεις όμως. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ξεκινήσαμε τη διαδικασία να κάνουμε το Μητρό Αθλητικών Ερασιτεχνικών Φορέων. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόσβαση σε όλους ανεξαιρέτως. Όχι μόνο στους παράγοντες, σε εσάς, στους χορηγούς, στους γονείς, αλλά και στους αθλητές και στους δημοσιογράφους. Ποια σωματεία ερασιτεχνικά λειτουργούν νόμιμα και ποια επιθυμούν να ενταχθούν. Βεβαίως, εάν ένα σωματείο δεν είναι ποδοσφαιρικό και μη, δεν είναι στο μητρό, δεν σημαίνει ότι συμμετάσχει στα πρωταθλήματα. Αυτό είναι θέμα της διοργανώτερης αρχής. Είμαστε εύκολοι σε αυτό. Από την άλλη, εμείς ως κυβέρνηση έχουμε πάρει μια απόφαση και η δέσμευση του Πρωθυπουργού να ενισχύσουμε ξέχωρα και απευθείας τα ερασιτεχνικά σωματεία. Ξέρετε από πότε έχουν να πάρουν λεφτά τα ερασιτεχνικά σωματεία από την πολιτεία? Από το 2004. Έχουν να πάρουν χρήματα. Μιλάτε για τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Όχι. Αυτά είναι για τις ομοσπονδίες. Μην τον μπερδεύουμε. Είναι άλλο ομοσπονδίες, άλλο στα ερασιτεχνικά σωματεία. Ναι. Τα ερασιτεχνικά σωματεία. Είναι πολλά τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα ερασιτεχνικά σωματεία της χώρας. Όχι, σας ρωτάω. Επειδή βάζετε το τραπέζι σας, συζητείτε πολλά θέματα. Τα ερασιτεχνικά σωματεία της χώρας. Τώρα γιατί σας ρωτάω. Είναι πολλά τα 17,5 εκατομμύρια. Τα ερασιτεχνικά σωματεία της χώρας μας λοιπόν από το 2004 δεν έχουν πάρει ούτε €1. Πλην κάποιων σωματείων που έπαιρνε μέχρι το 7, συγκεκριμένα τα μπασκετικά, από τις ομοσπονδίες. Μετά έπαψαν και αυτά να παίρνουν. Τώρα λοιπόν θα ανακοινωθεί πρώτα εδώ στις επόμενες ημέρες συγκεκριμένο πακέτο, πέρα από τα 17,5 που πήραν οι ομοσπονδίες, που θα πάει απευθείας στα αεραστεχνικά σωματεία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ζητήσαμε, και ακούστε μια λεπτομέρεια την οποία σας διαφεύγει και εσάς, κύριε Βραδαλαχάκη. Ξέρετε από πότε ζητήσαμε από τις ομοσπονδίες γραπτώς οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου να μας δώσουν το σύνολο, τον αριθμό των σωματείων τους. Για το ερασιτεχνικό, για να προχωρήσουμε τις διαδικασίες προετοιμασίας και φυσικά δεν ξέρετε. Αυτό δεν το γνωρίζω. 4-5 Απριλίου. Δηλαδή, μιλάτε για μια επιπλέον χρηματοδότηση. Κύριε Υπουργέ, στις ομοσπονδίες έχετε απευθυνθεί από τις 4-5. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Αθλητισμού. Ναι, αλλά εν μέσω κορονοϊού, κύριε Αυγενάκη, που δεν λειτουργεί τίποτα. Μάλιστα. Τίποτα δεν λειτουργεί. Ούτε γραφεία, ούτε σωματεία, ούτε γραμματεία. Τους είπαμε λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, πέστε μας, διότι ο κορονοϊός έχει κάνει ζημιά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και θέλουμε να ενισχύσουμε. Μας δίνετε τα σωματεία για να ξέρουμε τι έχουμε? Δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Κάποιες ομοσπονδίες δεν ανταποκρίθηκαν, κάποιες άλλες όχι. Και ανακοινώσαμε επισήμως. Αυτές οι ομοσπονδίες δεν ανταποκρίθηκαν, αυτές αναμένουμε. Μας ζήτησαν παράταση. Δώσαμε παράταση. Και στη συνέχεια, εφόσον είδαμε και αποείδαμε, τι κάναμε? Φτιάξαμε νωρίτερα από ό,τι είχαν προγραμματίσει την πλατφόρμα όπου δημιουργήσαμε και έχουν δυνατότητα όλα τα αεραστεχνικά σωματεία απευθείας να προεγγραφούν. Ωραία, εμείς το κατανοήσαμε. Να στο Μητρό και να πάρουν τα χρήματα όπως θα πάρουν όπως είναι νόμος. Ο εργοτέγης είναι ένα μεγάλο σωματείο, κανείς δεν το αφισβητεί. Ο κύριος Βραδαλαχάκης είπε ότι έχει 2 δικηγόρους και 2 λογιστές και δεν προλαβαίνει. Τι θα γίνει με την Γαρύπα, με περιοχές που έχουν μια μικρή ομάδα, που υπάρχουν 2-3 άτομα και προσπαθούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία? Υπάρχει ημερομηνία λήξεως. Τους είπαμε, κάντε την προεγγραφή. Μα δόθηκε αρχές Ιούνιου, δόθηκαν ημερομηνίες. Κύριε Βραδαλαχάκη, επαναλαμβάνω. είπαμε. Αναιρέθηκαν δηλαδή όλα αυτά που δόθηκαν αρχές Ιούνιου. Σας απαντώ. Βάλαμε μια ενδεικτική ημερομηνία να έχουμε ένα μπούσουλα να προχωρήσουμε. Μα δεν μιλήσατε για ενδεικτική ημερομηνία. Ξέρω εγώ γιατί μίλησα, αφού έχω βγάλει. Μα τα σωματεία όμως δεν το βλέπουν ως ενδεικτική ημερομηνία. Εν μέσω κορονοϊού τα σωματεία βλέπουν ημερομηνίες. Σας ενδιαφέρει λοιπόν αυτή τη στιγμή να δώσουμε μια πληροφορία καθαρή στους τηλεθεατές? Άρα αλλάζει το τοπίο. Αλλάζει το τοπίο με τον Μητσοτάκη. Δεν το έχετε καταλάβει σωστά. Πάμε λοιπόν. Λάθος δόθηκε. Όχι, λάθος κάνετε. Πάμε λοιπόν. Πρώτον. Δεν κάνουν λάθος για τα σωματεία. Κάνετε μεγάλο λάθος, αλλά δεν πειράζει. Ακούστε λοιπόν, τώρα ακούστε το σωστό. Πρώτον, η ημερομηνία λήξεως δεν υπάρχει. Είπαμε, κάντε την προεγγραφή σας. Για να ξέρουμε μέχρι 5-6 του Ιούνιου το πρώτο κύμα, τον πρώτο αριθμό σωματείων που έχουν τουλάχιστον τα πρώτα βασικά σημεία για να μπορέσουμε να ξέρουμε γιατί χρήματα ζητάμε, γιατί σωματεία συζητάμε. Διότι, για παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο, ενδεικτικά, ο κύριος Γραμμένος έλεγε, το έχουμε ακούσει δεκάδες φορές και από άλλα στελέχη του ποδοσφαίρου, ότι πρόκειται ότι έχουμε ένα αριθμό αεραστεχνικών σωματείων της τάξης των 4.500 περίπου σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, λέω, μας δίνετε. Ποδοσφαιρικά σωματεία. Ποδοσφαιρικά συζητάμε. Ο κύριος Γραμμένος δεν ήθελε για τον μπάσκετ. Ναι. Μάλιστα. Όταν λοιπόν ανοίξαμε την πλατφόρμα και ξεκίνησε η απευθείας εγγραφή σωματείων. Που ήταν χρονοβόρα και κολούσαν τα συστήματα. Βεβαίως, τα γνωρίζετε. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι δημιουργούνται αυτά, ρε παιδιά. Και οι υπηρεσικοί μας παράγοντες δούλευαν στο Υπουργείο μας, δούλεψαν πραγματικά χιλίες και όλες αυτές τις μέρες και τους ευχαριστώ κιόλας. Πάντως, κύριε Αυγενάκη. Ξέρετε τι αριθμό μας έδωσε? Ξέρετε τι αριθμό μας έδωσε? Το έγγραφο που λάβαμε από την ΕΠΟ, για παράδειγμα, μια ομοσπονδία, με το που ξεκίνησε να λειτουργεί η πλατφόρμα μας. Δεν γνωρίζουμε. Μάλιστα. 2.500. Μα ακούστε το νούμερο, είτε έχει αξία. 2.599 γραπτός, απάντησε ο κύριος Γραμμένος. Δηλαδή περίπου τα μισά. Εάν λοιπόν τελικά στο σύστημα περάσουν τα 2.500, δεν είναι υπόθεση που θα τα πάρουν πραγματικά ενεργά, νόμιμα 2.500 ποδοσφαιρικά σωματεία? Εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε. Δεν καταφέρουν τα σωματεία παράνομα. Μαϊμού σωματεία στο Ηράκλειο υπάρχουν. Το ερώτημα λοιπόν που απαντάτε. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Καταρχήν μην μου κάνετε έτσι το χέρι. Απαντώ λοιπόν. Είμαστε εδώ. Δεν φύγαμε, που ένα παραπάνω όταν είμαι κυρακλέος βουλευτής, για να συνδράουμε το κάθε ερασιτεχνικό σωματείο να αποκτήσει ό,τι απαιτείται για να είναι απολύτως νόμιμο, σωστό. Μάλιστα. Και βεβαίως νοικοκυρεμένο. Σε επίπεδο Ηρακλείου. Ακούσαμε τους προβληματισμούς του σωματείου. Επειδή τους ακούμε τους προβληματισμούς και επειδή ακούμε και τις απορίες και επειδή ακούμε και τις παρατηρήσεις, ακούμε και τις έστοχες προτάσεις τους. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Θέλω να συντονίσω τη συζήτηση. Κύριε Υπουργέ, δεν κάνετε παράγοντα προπονητών. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι η Βουλή, είναι στούντιο. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αφαιρέσαμε, βελτιώσαμε αυτό το πεδίο βάσει των υποδείξεων, των παρατηρήσεων δεκάδων αεραστεχνικών σωματείων. Μπορώ να σας κάνω ερώτηση, κύριε Υπουργέ? Δεν είναι κάτι κακό. Είναι κάτι το οποίο το διεκδικούμε. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν. Η στάση σας απέναντι σε μένα προσωπικά που συντονίζω τη συζήτηση είναι άσχημη. Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, αλλά με ρωτάει και επειδή αναφέρεστε για νοικοκύρεμα και κανείς δεν το αμφισβητεί. Και διαφάνεια. Και βεβαίως η διαφάνεια και κανείς δεν το αμφισβητεί. Αναφερθήκατε λοιπόν σε ένα ποσό που έχει να κάνει. Αναφερθήκαμε σε ένα ποσό που έχει να κάνει με 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι ακριβώς είναι αυτό, να σας πω? Μισό λεπτό, να σας κάνω το ερώτημα. Ήθελετε να κάνετε και τις ερωτήσεις? Όχι, το ερώτημα. Λοιπόν, τα σωματεία σε επίπεδο Ηρακλείου είναι περίπου. Σε επίπεδο χώρας είναι περίπου 5.000. Δηλαδή μιλάμε. Δεν είναι, έχουν προεγγραφεί μέχρι στιγμής. Ναι, δηλαδή μιλάμε ότι το κάθε σωματείο θα πάρει 2 με 3 χιλιάρικα. Δεν το καταλάβει, κύριε Δασκάλη, το λέω τρίτη φορά. Να μας το εξηγήσετε, αυτό προσπαθώ. Σας το πω τρίτη φορά, ποιος το καταλάβετε τώρα. Οι ομοσπονδίες στη χώρα μας λαμβάνουν κάθε χρόνο κρατική επιχορήγηση. Μάλιστα. Αυτή η κρατική επιχορήγηση για πρώτη φορά δόθηκε με όρους διαφάνειας και με αξιολόγηση και με μετρήσιμα στοιχεία. Με όρους διαφάνειας. Να βοηθήσω τη συζήτηση. Δεν είναι όμως έτσι. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Είναι αυτό που κάνετε, δεν είναι σωστό. Και επαναλαμβάνω λοιπόν. Τα σωματεία διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Δεν καταλάβατε. Η διαφάνεια είναι σε χωρίς δημόσιους φορείς. Μα να μας το εξηγήσετε για να το κατανοήσουμε. Επειδή λέτε συνεχώς για διαφάνεια. Πολύ σωστά. Τα σωματεία διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα για να χρειάζονται διαφάνεια. Τέταρτη φορά. Δηλαδή, οι 2-3 άνθρωποι που παλεύουν για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό πρέπει να μπουν στην διαφάνεια. Και ποια διαφάνεια είναι? Λοιπόν, τέταρτη φορά και ελπίζω αυτή τη φορά να το καταλάβετε. Ναι. Γιατί 2-3 φορές δεν θέλετε να το καταλάβετε. Προφανώς υπεκφεύγεται, κύριε Υπουργέ. Καθόλου. Έχουμε λοιπόν κάθε χρόνο λαμβάνει οι ομοσπονδίες τις αθλητικές κρατική επιχορήγηση. Για πρώτη φορά μέσα από το πρόγραμμα Χίλων αποφασίστηκε και το αγκάλιασαν όλες οι ομοσπονδίες. Να υπάρξουν μετρήσιμα στοιχεία, δείχτες, όπου τελικά να καταβάλει το Υπουργείο κρατική επιχορήγηση στις 48 ομοσπονδίες της χώρας μας με όρους διαφάνειας και με μετρήσιμα στοιχεία. Το ύψος αυτών 17,5 εκατομμύρια. Ομοσπονδίες. Για τα σωματεία, που είναι κάτι άλλο, που συμπερδευτήκατε εδώ πέρα τρεις φορές, σας λέω ότι έχουν να πάρουν χρήματα από το 2004. Από την πολιτεία. Οι ομοσπονδίες, τα χρήματα αυτά που θα τα δώσουν, κύριε Υπουργέ. Τα χειρίζονται οι ομοσπονδίες όπως εκείνους κρίνουν. Για διοργανώσεις, για εξοπλισμούς, για τη λειτουργικά της έξοδα. Άρα διασφαλίζεται και η διαφάνεια εκεί. Τι? Διασφαλίζεται και η διαφάνεια εκεί. Σε ό,τι αφορά τα 17,5 εκατομμύρια, η κατανομή, επαναλαμβάνω, που έγινε για πρώτη φορά με όρους μετρήσιμους και διαφανείς. Κάτι το οποίο το αγκάλιασαν όλοι. Μάλιστα, να θυμίσω ότι αρχές Φεβρουαρίου κάναμε μια παρουσίαση όλων αυτών, μέσα νομίζω Φεβρουαρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου και σας πληροφόρησαν πάνω από 300-400 στελέχη όλων των ομοσπονδιών και αγκάλιασαν και συμφώνησαν ομοφόνως ότι είναι η πρώτη φορά που το θέλαμε να υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία. Παράδειγμα, πόσα αθλήματα έχεις, τι διακρίσεις έχεις, έχεις περιστατικά ντόπινγκ, τι διοργανώσεις έχεις. Κατάφερες να φέρεις χρήματα από την αγορά, άρα λοιπόν να κάνεις όλα αυτά και μια σειρά άλλων προϋποθέσεων. Ήταν οι όροι βάσει των οποίων κατανεμήθηκαν τα 17 εκατομμύρια. Η ΕΠΟ βάσει αυτού του συστήματος έχει 0 για ακόμα μια χρονιά. 0. Σωστά. Έρχεται λοιπόν η πολιτεία, ξεπερνάει την ΕΠΟ και λέει θα βοηθήσω εγώ τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Αυτό καταλαβαίνουμε. Δεν ξεπερνάει καμία ΕΠΟ. Πώς, δεν προσπερνάει την Ομοσπονδία. Η ΕΠΟ είδαμε στις επιχορηγήσεις 0. Σωστά. Είδαμε 0. Σωστά. Το τι συμβαίνει λοιπόν. Δεν αφήσετε αυτό που είδατε. Σας απαντώ όμως, αφού έχετε μια πορεία μεγάλη. Η ΕΠΟ λοιπόν, κρατική επιχορήγηση, έχει να λάβει πάρα πολλά χρόνια, διότι βάσει. Για ποιο λόγο? Εγώ θα σας απαντώ. Τι έγινε. Εσείς βιάζεστε. Εσείς μου είπατε ότι είσαι περιορισμένο χρόνο, όχι εγώ. Βεβαίως. Εγώ εδώ είμαι, δεν φεύγω. Πάμε λοιπόν. Η ΕΠΟ λοιπόν, λόγω της συνεργασίας και της μορφής της σχέσης που έχει με τη FIFA και την UEFA, λαμβάνει ετησίως επιχορήγηση από την FIFA και από την UEFA αφενός. Αφετέρου, έχει έμεση στήριξη με εκατοντάδες ποδοσφαιρικά γήπεδα, παραδείγματος του Αγίου Κοσμά, ενδεικτικά, το οποίο χρησιμοποιείται από την, και συντηρείται κιόλας για να προλάβω να αντιδιορθώσω και να σημειώσω, και από την ΕΠΟ. Έχει δηλαδή υποδομές και εγκαταστάσεις, οι οποίες στην ουσία είναι προς όφελος της ποδοσφαιρικής κοινότητας, που αυτό μειώνει την απέτηση την οικονομική, με αποτέλεσμα να δίνεται το βάρος στις υπόλοιπες ομοσπονδίες. Θέλετε την άποψή μου? Θα ήθελα να έχω ως Υπουργός Αθλητισμού διπλάσιο προϋπολογισμό. Όχι τα 17,5 εκατομμύρια για τις ομοσπονδίες, αφήνω τα υπόλοιπα για τα σωματεία που θα είναι ξεχωριστό. Θα δοθεί για πρώτη φορά από το 2004, το λέω πέμπτη φορά. Ναι, και σε όσα κάνουν το. Σε όσα μπουν στο Μητρό θα πάρουν. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω διπλάσιο. Τα υπόλοιπα δηλαδή που δεν θα μπουν στο Μητρό θα διαλύσουν. Να νομιμοποιήσουν. Δηλαδή τα υπόλοιπα που δεν θα μπουν στο Μητρό ούτε. Αγαπητοί κύριε Βαρδαλαχάκη, εσείς αν διαχειριζόσαστε το πορτοφόλι του κράτους, θα δίνατε σε οποιοδήποτε, δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να αποδειχτεί ότι έχει οντότητα. Νομική και φυσικά και αθλητική. Πόσα θα δώσετε, πόσα θα πάρουν. Θα ανακοινωθεί επισήμως. Θα ανακοινωθεί επισήμως. Κάνει την υπομονή. Μερικές μέρες. Το Υπουργείο Οικονομικών θα γίνει ανακοίνωση όπως πρέπει. Δεν θα πρέπει να αποδεικνύεται. Δηλαδή δεν γνωρίζει το χρηματικό πόσο που θα πάρει. Θα ανακοινωθεί επισήμως με τον συνάδελφο Υπουργό Οικονομικών. Τώρα, γιατί δεν πρέπει να έχουμε. Να απαντήσω. Νομίζω, ναι, είναι δύο δημοσιογράφοι που σας θέτουν ερωτήσεις. Ναι, να απαντώ όμως. Νομίζω ότι το έχετε ξαναζήσει αυτό. Σε ό,τι αφορά. Και σε άλλα μέσα, κύριε Υπουργέ. Έχω ξαναζήσει και άλλα πράγματα εδώ πέρα, όμως όχι μόνο αυτά. Τι εννοείται έχετε ξαναζήσει? Ότι δίνεται τη δυνατότητα να υπάρχει η απάντηση και η πραγματική πληροφόρηση. Δηλαδή, τόση ώρα που είστε μόνο σας σε ένα δελτίο, νομίζετε ότι δεν έχετε πάρει το χρόνο να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε με να ορίσω εγώ τους όρους της συζήτησης απόψε. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα να σχολιάσω. Είστε υπουργός και απαντάτε στις ερωτήσεις μας. Θα κρίνουμε εμείς πότε πρέπει να σας κάνουμε ερωτήσεις. Σας παρακαλώ πολύ. Ξέρετε πάρα πολύ και την εκτίμησή μου στο πρόσωπό σας. Σας παρακαλώ πολύ. Προσβολές αυτού του τύπου δεν θα πρέπει να δημοσίω. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, η αυταρχικότητα. Συνεχίζουμε τη συζήτηση γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δεν με ενοχλεί. Απλά μου δίνετε τον χρόνο να απαντώ. Εδώ είμαι, δεν φεύγω. Μην έχετε εντύπωση ότι δεν είναι αποφύγω ερωτήσεις. Είμαι εδώ για να απαντήσω. Θέλετε να βάλετε τους όρους σε μια συνέντευξη. Όχι, αλλά θα απαντώ σε αυτό που με ρωτάτε. Σας παρακαλώ. Ναι, μα σας κάνουμε ερωτήσεις. Πάμε λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τα σωματεία τα οποία δεν έχουν εγγραφεί. Υπάρχει εύλογος χρόνος ότι δεν κλείνει, όπως κάποιοι ψευδώς διαδίδαν. Όχι, δεν το διέδιδαν ψευδώς. Υπήρχαν ανακοινώσεις. Ωραία, σας το απάντησα αυτό 3 φορές. Ναι, μα δεν είναι ψέματα. Σας το απάντησα 3 φορές. Και αν είναι ψέματα, είναι ψέματα ψευδώς από την επικοινωνιακή πολιτική γενική. Το Μητρό είναι ένας ζωντανός οργανισμός το οποίο εξελίσσεται. Είμαστε σαφείς? Ναι. Δεν κλείνει. Σαφέστατο είμαι, έτσι. Ο ρόλος της Ομοσπονδίας ποιος είναι εδώ? Δεν είναι αυτή που πρέπει να καθορίσει τα δεδομένα, να ολοκληρώσει τη διαδικασία? Γιατί αυτή τη στιγμή, σωστά, θα επαναλάβω αυτό που λέει ο Μανώλης Σοπαρδαλαχάκης, ότι έρχεστε ως Υπουργείο Αθλητισμού να ακυρώσετε μια διαδικασία που είναι γνωστή μέσα από την Ομοσπονδία. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή τι? Έτσι δεν είναι. Δεν κατάλαβα. Οι Ομοσπονδίες δεν έχουν τα στοιχεία των σωματείων, δεν εγγράφονται τα σωματεία. Μα κάνετε ερωτήσεις όπως είμαι Ομοσπονδιάρχης. Δεν είμαι, και επειδή λοιπόν εγώ δεν ξέρω, ρώτησα επισήμως και υπηρεσιακώς από 1η Απριλίου. Δεν ξέρετε όμως, αλλά μπαίνετε στη διαδικασία να ρυθμίσετε. Δεν πρέπει πρώτα να μάθετε? Αγαπητέ κύριε Δασκαλάκη, στην Ελλάδα δεν έχουμε μητρό αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων. Έχει εξαγγελθεί δεκάδες φορές. Όλοι συμφωνούσαν ότι πρέπει να γίνει επιτέλους, διότι πρέπει να υπάρχει μια τάξη, ένας έλεγχος. Όλοι συμφωνούσαν. Επειδή λοιπόν πριν από μερικές ημέρες, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Δεν το έκαναν, κύριε Υπουργέ, το οποίο φαντάζομαι θέλω να δούμε κάτι. Θέλω να δούμε αυτή την γελιογραφία που δημοσιοποιήσατε κι εσείς στη σελίδα σας στο Facebook. Καταρχήν δεν είναι γεωγραφία. Ένα σκιτσάκι το οποίο μου έκανε δώρο ένας καλός φίλος. Αυτό το σκιτσάκι. Και ένα συμβολισμό. Επειδή λοιπόν μιλάτε για νοικοκύραμα. Και κανείς δεν το αμφισβητεί και νομίζω ότι κανένας πολίτης σε αυτή τη χώρα δεν είναι αντίθετο στο νοικοκύρεμα. Όμως, εδώ βλέπουμε σφραγίδες, βλέπουμε έγγραφα και έναν υπουργό να καθαρίζει και να προσπαθεί να καθαρίσει και να φέρει τη διαφάνεια. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Ελπίζω πως θα έχω το χρόνο μετά. Μιλάτε για διαφάνεια, μιλάτε για ρυθμίσεις, μιλάτε για νέα δεδομένα, αλλά την ίδια στιγμή. Τρεις φορές σε αυτή τη συζήτηση μας έχετε πει «δεν γνωρίζω». Απαντώ. Δεν γνωρίζω λοιπόν 4 φορές τον αριθμό των ερασιτεχνικών σωματείων που έχουμε στην Ελλάδα. Καταρχήν δεν χρειάζεται να χτυπάτε το χέρι. Είμαι σαφής, γιατί θέλετε και επαναλαμβάνετε λέξεις που κάνετε πως δεν τις καταλαβαίνετε. Δεν γνωρίζω λοιπόν τον αριθμό των ερασιτεχνικών σωματείων, όπως δεν γνώριζε κανένας προηγούμενος υπουργός. Γιατί? Διότι όλοι διαπιστώνανε την ανάγκη ύπαρξης ενός μητρώου, αλλά κανείς δεν είχε τα πόδια να το κάνει. Ένα. Δεν είπατε να απαντήσω. Πάμε γρήγορα τη συζήτηση. Θα πάμε μισό λεπτό. Το χρόνο τη συζήτηση γνωρίζω εγώ. Έχει την πολύ πλάκα σήμερα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Συνεχίζετε να ειρωνεύεστε, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι μπορεί να κρίνει. Σε ό,τι αφορά το θέμα του σκίτσου, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σκίτσο, με πολλούς συμβολισμούς. Ζήτησαν τα σωματεία να το. Έχουν προσβληθεί τα σωματεία. Εντάξει τώρα. Όχι, εντάξει. Πάμε να απαντήσω τώρα. Έλα να απαντήσω τώρα. Έλα να απαντήσω τώρα. Έλα να απαντήσω. Όταν είστε σε άλλα μέσα, οπουδήποτε και αν είμαι, δεν δέχομαι με διακόπτουν. Πραγματικά. Γιατί σας έχω δει και στην δημόσια τηλεόραση και δεν έχετε κανένα εκνευρισμό. Για ποιο λόγο? Σε αυτό που με ρωτήσατε. Πάμε. Το σκίτσο αυτό έχει ένα συμβολισμό. Και εξηγεί πώς πρέπει να νοικοκυρευτεί. Σφραγίδες συγκεκριμένα. Το μητρό. Συγκεκριμένα, εγώ θα ρωτήσω. Τι είναι οι σφραγίδες, τι σημαίνουν? Μπορείτε να ακούσετε? Όχι, σας ερωτάω. Ακούστε. Θέλετε να ακούσετε ή δεν θέλετε? Θέλετε να κάνετε τις ερωτήσεις? Μου κάνετε ρωτάω ερώτηση. Κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ξέρετε, τι είναι οι σφραγίδες? Όσοι μας παρακολουθούν, συμπεράσματα βγάζουν. Πρέπει απλώς να πείτε και να βγάλετε ατάκες. Εγώ θα δώσω απαντήσεις όμως. Όσο και αν επιμένετε. Τι είναι οι σφραγίδες? Όσο και αν επιμένετε. Τι είναι οι σφραγίδες? Ρωτάω. Έχω ερωτήσει 10 φορές. Να ακούσετε λοιπόν, εάν θέλετε. Φαντάζομαι ότι με καλέσατε. Για να πάρετε απαντήσεις ή για να πείτε τα δικά σας και να περάσετε τα μηνύματα πάχαμ του αναβρασμού της επαναστάσεως. Όχι. Σήμερα λοιπόν γίνεται. Δεν περνάμε. Μια... Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Γιατί εξακολούθησα. Καταρχήν δεν θα ειρωνεύεστε. Δεν συναστρέφεστε μόνο εσείς με σωματεία, συναστρεφόμαστε κι εμείς. Σωστά. Όλοι έχουμε να κάνουμε σωματεία. Μα μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Δεν βγήκε ένα σωματείο να υπερασπιστεί το μητρό. Όλοι έχουν προβληματισμένα. Καταλαβαίνω την αναστάτωση. Είμαστε εδώ να τους βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξεως και θέλουμε όλα τα αεραστεχνικά αθλητικά σωματεία που λειτουργούν να έχουν δυνατότητα να εγγραφούν, να νομιμοποιηθούν και τα τυχόν σωματεία που υπάρχουν σε επίπεδο σφραγίδων καταστατικών. Αυτό το δείξει το τέλος της διαδικασίας. Σας λέω, θα το δείξει το τέλος της διαδικασίας. Στο Ηράκλειο ή στη Ηρακλειώτη. Τι να σας πω, εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο και στα υπόλοιπα αθλήματα σωματεία, σφραγίδες στο Ηράκλειο δεν υπάρχουν. Ούτε εσείς γνωρίζετε, ούτε εγώ γνωρίζω ως Ηρακλειώτης τον ακριβή αριθμό. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι και πρέπει να γνωρίζω και πρέπει να γνωρίζουν και οι επόμενοι από εμένα και πρέπει να γνωρίζουν και οι ομοσπονδιάρχες, πρέπει να γνωρίζουν και οι παράγοντες, αλλά κυρίως πρέπει να γνωρίζουν και οι γονείς. Για ακούστε μια παράμετρο. Λέτε το σκίτσο επιτυχημένο και ουσιαστικά δεν γνωρίζετε τι θέλει να πει το σκίτσο. Ξέρετε, όχι, εσείς δεν γνωρίζετε, δεν πειράζει όμως, θα το ακούσετε. Ωραία, λοιπόν, μ' αρέσει που απαντάτε. Ξέρετε λοιπόν ποιο είναι το πιο σημαντικό που κάνει το μητρό, το οποίο το υποτιμάτε ή μάλλον το προσπερνάτε. Το ξέρετε ότι ένας αθλητής, ο οποίος. Μα είμαστε το μητρό, το νοικοκύρεμα, η ουσία υπάρχει. Ένας αθλητής λοιπόν ο οποίος. Για κάποιο λόγο καταφέρει και το ευχόμαστε να καταφέρουν πολλοί Ηρακλειώτες μια διάκριση, το οποίο θα μπορούσε να δώσει μια μοριοδότηση για να επιτύχει στη σχολή της επιλογής του, εάν δεν έχει το σωματείο το συγκεκριμένο. την ειδική αθλητική αναγνώριση, τότε δεν μπορεί να λάβει τη μοριοδότηση αυτή. Άρα θεωρείτε δηλαδή, ότι υπάρχουν μαϊμού σωματεία. Που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχουν σωματεία τα οποία δεν έχουν λάβει. Υπάρχουν σωματεία σε όλη την Ελλάδα όπου δεν έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, είτε ότι δεν τους ενδιέφερε, είτε δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία. Με αποτέλεσμα γονείς να μην γνωρίζουν αν αθλητικά σωματεία σε όλη τη χώρα έχουν την αθλητική αναγνώριση. Παράδειγμα, 3 μέρες υπουργός ήμουνα. Και ξέρετε ποιο ήταν το θέμα πριν στο γραφείο μου. Μια μάνα, η οποία είχε καταφέρει ο γιος της να επιτύχει σε ένα άθλημα που δεν θα πω ότι είναι πολύ ειδικό και πολύ ιδιαίτερο, πρώτος σας παρακαλώ. Και όταν πήγε να κάνει τα χαρτιά, να πάρει τα μόρια για να μπει στην ιατρική, που ήταν η πρώτη της επιλογή, δεν μπορούσε, διότι δεν είχε την ειδική αθλητική αναγνώριση το συγκεκριμένο σωματείο. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο νοικοκυρεύουμε και φέρνουμε μια διαφάνεια την οποία τη θέλουμε. Τη θέλουμε όλοι. Δεν υποχρεώνουμε κανένα, δεν εκβιάζουμε κανένα, δεν πιέζουμε κανένα. Όποιος επιθυμεί να εγγραφεί. Και θα είναι αυτό, και θα είναι αυτό το μητρό προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Θα είναι προσβάσιμο. Και σε όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν την επόμενη μέρα, πλην της ΕΠΟ που ακόμα δεν έχει αποφασιστεί η διαδικασία εκλογική, παραμένει ως έχει ο νόμος, για όλες τις υπόλοιπες ομοσπονδίες θα είναι και ο εκλογικός κατάλογος, έτσι ώστε λοιπόν όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εκλογή και τη συμμετοχή του στη διοίκηση της επόμενης ομοσπονδίας, πλην ΕΠΟ επαναλαμβάνω, θα έχει τον εκλογικό κατάλογο γνωστό εκ των προτέρων προς κάθε κατεύθυνση, όχι του Υπουργού ή ομοσπονδίες. Και τα σωματεία δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Επανέρχομαι σε αυτό που συμβαίνει όμως εδώ στο Ηράκλειο τοπικά. Προκύπτουν προβληματισμοί, ανησυχίες. Τουλάχιστον στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, μια και μιλάμε για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ένωση στην Κρήτη, με τα περισσότερα σωματεία, νομίζω ότι αυτό που εκφράζεται είναι ότι δεν είμαστε σωματεία σφραγίδες και δεν υπάρχουν στο Ηράκλειο σωματεία σφραγίδες. Ναι, αλλά. Εγώ αναφέρομαι συνολικά και λέω: θέλω να νοικοκυρέψουμε. Και θέλω να συνδράμω. Ναι, αλλά... Ένα παραπάνω λοιπόν, αγαπητέ κύριε Βαρδαλαχάκη. Ένα παραπάνω όμως στον νομό του προσβεβλημένα. Και ζήτησαν. Επειδή όχι καλά, εντάξει. Σήμερα είχα ζήτησαν καμιά 35αριά. 35 σωματεία, πότε προλάβατε. Τι λέτε, δεν κατάλαβα. Σα κάνω ότι εγώ κάθομαι εδώ πέρα και την πελιάζω στο Ηράκλειο, το κατεβαίνω. Δόξα τω Θεώ, ξέρω τι μου γίνεται. Και επειδή ξέρω τι μου γίνεται. Πάντως τα σωματεία ζήτησαν και να αποσυρθεί αυτό το σκίτσο. Πάμε παρακάτω τώρα. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση πολύ γρήγορα. Απαντήστε στον Μανώλη Βαρδαλαχάκη, κανείς δεν αμφισβητεί ούτε την προσπάθεια για νοικοκύρεμα, κανείς δεν αμφισβητεί όλη αυτή την διαδικασία και νομίζω ότι πάρα πολλές φορές. Λίγο έλειψε να πιστώ ότι τις διαφυσβητείτε. Και αντιλαμβάνομαι, κύριε Υπουργέ, ορθώς κάνετε και δίνετε ιδιαίτερη βαρύτητα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Χαιρόμαστε. Γιατί σε επίπεδο πιο κορυφαίων παγκόσμιων ομοσπονδιών βλέπουμε ότι υπάρχει μια ευθεία γραμμή του Πρωθυπουργικού Γραφείου και του κυρίου Μητσοτάκη να μιλάει με την UEFA και τη FIFA. Η ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού είναι απ' έξω και αναφέρουμε βεβαίως στη διαμεσολάβηση του κυρίου Γεραπετρίτη. Και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι για ποιο λόγο αυτός που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο του αθλητισμού δεν έχει τον πρώτο λόγο και την άμεση επικοινωνία, ενώ αυτό το έχει αναλάβει ο Πρωθυπουργός. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Πρωθυπουργός της χώρας πήρε στην πλάτη του ένα μείζον θέμα που είναι αυτό του αθλητισμού. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μαζί με τον κύριο Γεραπετρίτη όμως. Μαζί με τον κύριο Γεραπετρίτη. Είναι υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Ναι, αλλά εσείς είστε υφυπουργός αθλητισμού. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Σωστό, μα δεν το αφισβητεί κανένας, φαντάζομαι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το χαρτοφυλάκιο του αθλητισμού το εμπιστεύτηκε σε μένα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και τον ευχαριστώ θερμότατα για αυτό. Αλλά εδώ δεν νιώθετε μια πικρία για το γεγονός ότι η ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και ένας τέλοχος που είναι πιο κάτω από εσάς ιεραρχικά πολιτικά. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε να σας πω ότι πάνω από όλους μας είναι ο Πρωθυπουργός. Είναι ο προϊστάμενός μας. Βεβαίως. Άρα λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Ναι, αλλά μας... διάλεξε τον κύριο Γεραπετρίτη, όχι τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Επειδή καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τα ελληνικά και τα νοήματα τα οποία εκπέμπεται μέσα από το ερώτημά σας. Τα νοήματα που είναι και η απάντηση συγκεκριμένη. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλά εντάξει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τον οποίο. Έχω να πω μόνο καλά και ξέρετε πάρα πολύ αν εργάστηκα και στάθηκα στο πλευρό του για να είναι εκεί που είναι σήμερα και χαίρομαι πραγματικά και εγώ, όπως και χιλιάδες άλλοι Έλληνες που κάποιοι δεν τον υπολόγισαν, ούτε τον εμπιστεύτηκαν, ούτε καν τον ψήφισαν, αλλά χαίρονται και απολαμβάνουν σήμερα την αποτελεσματικότητα της δουλειάς που κάνει ο Πρωθυπουργός. Χαίρομαι λοιπόν που έχει πάρει στην πλάτη του μεταξύ πολλών σημαντικών θεμάτων και αυτού του αθλητισμού. Και χαίρομαι που μου εμπιστεύτηκε αυτό το σημαντικότατο, ειδικά για τη νέα γενιά χαρτοφυλάκιο. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση πρέπει να κλείσουμε. Την Τρίτη η ΕΠΟ έχει έκτακτη γενική συνέλευση για το θέμα των εκλογών. Από την ΕΠΟ τονίζουν ότι είχατε συναποφασίσει οι εκλογές να γίνουν το καλοκαίρι. Μα αλήθεια είναι αυτό. Εκλογές, αλλάξαν τα δεδομένα. Η ΕΠΟ όμως μεγαλύτερη ομοσπονδία, εκπροσωπεί όλο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή κάνει έκτακτη γενική συνέλευση για αυτό το ζήτημα. Και θέλω να σας θέσω δύο ερωτήματα. Η θέση σας επ' αυτό και αν το μητρό αθλητικών σωματείων, δηλαδή το να εγγραφούν τα σωματεία, έχει σχέση με τις επικείμενες εκλογές και γίνει αυτό που συζητιέται έντονα, να αλλάξει το εκλογικό σύστημα και τα σωματεία. Το απάντησε λίγο πριν. Αλλά το επαναλάβω. Γρήγορη απάντηση, πρέπει να κλείσουμε. Η διαδικασία λοιπόν του Μητρώου σαφώς αποτελεί τον εκλογικό κατάλογο για τις 47. Άρα θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος στην ΕΠΟ. Για τις 47. Ακούτε λίγο. Ναι, ναι. Ακούτε λίγο. Τρέχετε. Για τις 47 από τις 48 αθλητικές ομοσπονδίες πλην της ΕΠΟ, όπου για την ΕΠΟ αναμένουμε από μέρα σε μέρα την ολιστική μελέτη της FIFA και UEFA που έχουν δεσμευτεί, ότι είχαν παραδώσει ένα-1,5 μήνα πριν, σύμφωνα με το πρόγραμμά τους, όλα πήγαν πίσω λόγω κορονοϊού. Οπότε, ανάλογα τι περιλαμβάνει η ολιστική μελέτη, θα παρθούν και τελικές αποφάσεις. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση οι εκλογές στην ΕΠΟ να γίνουν νωρίτερα. Πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση. Να γίνουν νωρίτερα από το φθινόπωρο, να γίνουν το καλοκαίρι όπως έχει ορίσει η ΕΠΟ. Όχι, όχι. Οι εκλογές είναι απόφαση κυβερνητική και όχι μονάχα του Υφυπουργού Αθλητισμού, μέλους της κυβέρνησης. Είναι κυβερνητική. Βεβαίως, εκεί τώρα για εκλογές. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Πιθανόν. Πολύ γρήγορη απάντηση. Πιθανόν. Μένει να δούμε, επαναλαμβάνω, το περιεχόμενο της FIFA UEFA, της έκθεσης αυτής. Ολιστική έκθεση FIFA UEFA. Μανώλη, μισό λεπτό. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ήδη έχουμε ξεφύγει αρκετά. Παρακαλώ. Δεν έχετε παράπονο, είμαστε περίπου 35 λεπτά σε συζήτηση. Σε αυτές τις εκλογές γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια ηλικιακά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί μέσα από νομοθεσία. Σήμερα διάβασα μία συνέντευξή σας στο iEφημερίδα, όπου ο συνάδελφος σας έθεσε το θέμα. Τη δυσαρέσκεια του κυρίου Γιαννακόπουλου, ο οποίος. Του Βασιλακόπουλου, συγγνώμη. Του κυρίου Βασιλακόπουλου. Ο οποίος ζητάει ότι θα ζητήσει ξανά να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Πού το διαβάσετε αυτό? Στην Άγια Εφημερίδα. Ερώτηση που σας έκανε δημοσιογράφος. Προσέξτε με λίγο. Μισό λεπτό, γιατί έχω μπροστά μου την ερώτηση για να είμαστε ακριβείς. Ο νόμος λοιπόν. Μισό λεπτό. Ο κύριος λοιπόν Βασιλακόπουλος λέει ότι θα θέσει νέα υποψηφιότητα. Και έχει δηλώσει σε συνέντευξή του πως κάτι τέτοιο δεν θα γίνει και θα διεκδικήσει εκ νέου τον προεδρικό θόκο. Είναι η ερώτηση από το iEφημερίδα που απαντήσατε εσείς. Λοιπόν. Και εδώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Βεβαίως έχουμε ένα θεσπισμένο νόμο όσον αφορά τα ηλικιακά κριτήρια. Όμως έχουμε μία απόκληση ή έναν αποκλεισμό των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, ακόμα και από την πλευρά των παραγόντων. Και την ίδια ώρα, μήπως ετοιμάζεται αυτό να εξελιχθεί ως νομοθεσία και για τους βουλευτές, τους αυτοδιοικητικούς ή ακόμα και για το δικαίωμα ψήφου? Ερώτημα και διάβασα με προσοχή την απάντησή σας. Το δεύτερο κομμάτι δικό σας ερώτημα, έτσι. Όχι, σας θέτω εγώ το ερώτημα. Βεβαίως, ναι. Ναι. Την απάντηση σας τη μετέφερα έτσι όπως σας έγινε. Σας μεταφέρω με απόλυτη βεβαιότητα ότι κάτι τέτοιο που περιγράψετε τώρα δεν είναι στο μυαλό του Πρωθυπουργού, ούτε ο Υπουργός Εσωτερικών, ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ούτε κανένας. Αφισβητείτε την ερώτηση που σας μετέφερα? Όχι, για τα δεύτερα. Το δεύτερο είναι δικό μου. Είναι δική μου ερώτηση. Ότι δεν υπάρχει καμία ιδέα, αντίληψη, καμία υπόνοια για όρια ηλικίας όσα αυτά που είπατε. Σε ό,τι αφορά το θέμα των παραγόντων, σαφώς υπάρχει ένα ηλικιακό όριο και μπήκε από την προηγούμενη, στο προηγούμενο νομοσχέδιο που περάσαμε και ένα όριο θητιών. Ήταν ένα πάγιο αίτημα. Άλλο οι θητείες και άλλα τα ηλικιακά όρια. Σας είπα δύο θέματα. Να σας το πω διαφορετικά. Θα σας το πάω λίγο πιο συναισθηματικά. Ένας άνθρωπος που είναι 70 ετών και νιώθει ενεργός και θέλει να προσφέρει. Και είναι ενεργός, όχι νιώθει. Να είναι και ενεργός. Άλλο οι θητείες. Το ξεκαθαρίζω. Όχι μόνο να νιώθει, να είναι και ενεργός. Βεβαίως να μπει όριο στις θητείες. Να είναι και ενεργός, όχι μόνο να νιώθει. Μα σαφώς και μπορεί να συμμετάσχει. Γιατί άλλο είναι οι θητείες και άλλο τα ηλικιακά όρια. Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω. Η διάταξη η οποία περάσαμε στον προηγούμενο νόμο αφορά, βάζει ανώτατο όριο ηλικίας και ανώτατο όριο θητιών για τη διεκδίκηση μέλους της διοικήσεως μιας ομοσπονδίας. Αυτό δεν σημαίνει. Αυτό όμως είναι λίγο ρατσιστικό ηλικιακά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει το δικαίωμα να ενεργεί, να δραστηριοποιείται, να συνεισφέρει με άλλους ρόλους. Και με άλλες ιδιότητες. Δεν μπορεί όμως ένας άνθρωπος που είναι ένας αθλητικός παράγοντας και μέσα σε μια μεγάλη ομοσπονδία. Τι λέτε τώρα, για παράδειγμα, εγώ έχω υπόψη μου και σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη και στην Ελλάδα, ότι ας πούμε τιμή Σένεκεν, ένας πρώην πρόεδρος ομοσπονδίας, ένας κορυφαίος αθλητής, αναλαμβάνει πρόεδρος μιας οργανωτικής επιτροπής για μια διοργάνωση με μεγάλου μεγέθους, μεγάλης έκτασης. Για ποιο λόγο? Αυτά συμβαίνουν. Ένας λοιπόν πραγματικά αγαπά το αντικείμενό του, βρίσκεται ο τρόπος, ο χώρος. Να εκφράσει την αγάπη του για το αθλήμα το οποίο έχει υπηρετήσει πιθανότατα είτε από διοικητική θέση είτε από το στίβο μέσα. Εντάξει, κάποιος θέλει να ασκήσει διοίκηση, αυτό προσπαθώ. Ήταν ένα πάγιο αίτημα. Πολύ συναισθηματικά. Το κατάλαβα και εμένα μεταλεπόρισε. Για τις ομάδες άνω των 70. Ξέρετε, και εμένα μεταλεπόρισε αυτό. Αλλά μπροστά σε περιπτώσεις διοικήσεων ή προσωπικότητων που εκτελούν χρέη προέδρου, για παράδειγμα, 20, 30, 35 και παραπάνω χρόνια, υπήρχε ένα αίτημα, το οποίο εγώ το άκουσα. Και υπήρχε αίτημα κυρίως από την αθλητική οικογένεια και κυρίως από τους ενεργούς αθλητές ή από τους αθλητές που είχαν προτεύσει και προσπάθησαν να εισχωρήσουν μέσα σε διοικητικά επίπεδα και δεν κατάφεραν ποτέ. Διότι αυτό λειτουργούσε ως μια κάστα. Θέλαμε λοιπόν να υπάρξει μια διοικητική ανανέωση και σε επίπεδο ομοσπονδιών, αλλά με όρους διαφάνειας και ισονομίας. Με καθαρούς εκλογικούς καταλόγους και με δικαίωμα να τρέξουν όσοι επιθυμούν με καθαρούς όρους. Ξεφύγει εντελώς το χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που βρεθήκατε εδώ. Εύχομαι να σας ευχαριστήσω και να σας ικανοποιήσω από τις ερωτήσεις. Πάντοτε οι συνεντεύξεις, ακόμα και αυτές που είναι εκρηκτικές, είναι ευχάριστες, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να είχα περισσότερο χρόνο να απαντώ σε αυτά που με ρωτάτε, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι πήραν όλοι τα μηνύματα που πήραν. Στο δελτίο ειδήσεων είστε ήδη εδώ 45 λεπτά και ήσασταν μόνος σας. Δεν είχατε αντίλογο. Ερωτήσεις δεχόσασταν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.